Γεια χαρά παιδιά και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του The Quick Coffee. Είμαι ο Στέφανος και στο σημερινό επεισόδιο, όπως καταλάβατε, θα κάνουμε review και θα μιλήσουμε για το παιχνίδι με την ονομασία Neo για το PlayStation 4. Ας ξεκινήσουμε. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και πρέπει να αναφέρω εδώ πέρα πριν ξεκινήσουμε και να πω ένα ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήρθατε και μου κάνατε παρέα στα live stream. Το παιχνίδι το παίξαμε τους τελευταίους 3 μήνες και όλο το παιχνίδι το παίξαμε σε live stream, έτσι. Ευχαριστώ λοιπόν όλα τα παιδιά όπου μου κάνανε παρέα και νομίζω ότι αυτό έδωσε και έτσι και μια διαφορετική ουσία στο παιχνίδι, γιατί άκουγα και εγώ τις απόψεις σας καθώς έπαιζα, ανταλλάσσαμε απόψεις. Ήταν λίγο διαδραστικό, έτσι, λίγο διαφορετικό. Ήταν η πρώτη φορά που έχω παίξει τόσο πολύ ένα παιχνίδι. Ήταν η πρώτη φορά που έχω παίξει ένα τέτοιο παιχνίδι, ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο είναι ένα παιχνίδι σαν τον Νίο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν έχω κανένα υπόβαθρο όσον αφορά τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Κάποιοι λένε ότι θυμίζει τον Νίο το Dark Souls. Κάποιοι λένε ότι θυμίζει κάποια άλλα παιχνίδια, κάποια παλιότερα, όπως είναι το Onimusha κλπ. Είναι μια μίξη τέλος πάντων, Ninja Gaiden. Εγώ δεν μπορώ να εκφέρω άποψη για όλα αυτά, για όλα αυτά τα παιχνίδια που λένε ότι μοιάζει τον Νίο με αυτά τα παιχνίδια, διότι δεν τα έχω παίξει. Και δεν είναι μόνο ότι δεν τα έχω παίξει, είναι ότι δεν τα έχω τερματίσει. Δηλαδή, για να καταλάβεις ένα παιχνίδι όπως είναι το Dark Souls, πρέπει να το έχεις τερματίσει και να έχεις παίξει πολλές πολλές ώρες. Γι' αυτό και είναι έτσι φτιαγμένο το παιχνίδι. Άρα δεν θα συγκρίνω καθόλου το Neo με το Dark Souls, ούτε με το Onimusha, ούτε με το... με τον Ninja Gaiden, και θα μιλήσω καθ' αυτό για τον Neo και το πώς λοιπόν ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει παίξει ποτέ ένα τέτοιο παιχνίδι, τι ήταν αυτό που του έκανε να ξεκινήσει, όπως στην περίπτωσή μου, να ξεκινήσει να παίζει τέτοια παιχνίδια. Το Neo, θυμάμαι την πρώτη φορά την οποία άκουσα για το Neo, ήταν σε ένα βίντεο το οποίο είχα κάνει και ήρθε ένα παιδί από κάτω και μου έγραψε ότι κάποια παιχνίδια τα οποία περιμένουμε στο 2017 ήταν το βίντεο. Ήρθε λοιπόν ένα παλικάρι από κάτω και μου έγραψε ότι ένα από τα παιχνίδια αυτά που περίμενε ο ίδιος, δεν θυμάμαι το όνομά του, συγχωρέστε με γι' αυτό, ας με συγχωρέσετε τέλος πάντων γι' αυτό, ήταν το Neo. Άρχισα να ψάχνω για αυτό το παιχνίδι, γιατί οτιδήποτε τέλος πάντων μου γράφετε κάτω από τα σχόλια, προσπαθώ έτσι να μάθω από τα σχόλιά σας. Έτσι έκανα και με τον Neo. Πήγα, έψαξα τι είναι αυτό το παιχνίδι, πήγα, είδα ποια είναι η εταιρεία πίσω από το παιχνίδι αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι το επόμενο βήμα ήταν να, για κάποιο λόγο έτσι, να αρχίσω. Λόγω και το ότι είχε να κάνει με το, γενικότερα με την κουλτούρα της Ιαπωνίας αυτό το παιχνίδι, έτσι σιγά σιγά να θέλω να το παίξω, κάπως έτσι. Και έτσι φτάσαμε λοιπόν να κατεβάσω ένα από τα demo τα οποία δώσανε λίγες μέρες πριν, κάποια beta, η οποία λίγες μέρες πριν βγει το κανονικό το παιχνίδι. Ξεκίνησα λοιπόν να παίζω την beta και να δω πώς είναι και το έπαιξα σε ένα live stream και αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι έχανα συνέχεια. Και ήμουνα σε φάση, σκεφτόμουν τέλος πάντων πώς είναι δυνατόν να παίζουν όλοι αυτά τα παιχνίδια. Μου φαινόταν πολύ, πώς να σου το πω, δύσκολο.
Έτσι, επειδή δεν είχα ξανά εμπειρία με κάποιο, με ένα τέτοιο παιχνίδι, δεν υπήρχε παρόμοια εμπειρία, δεν μπορούσα να το συνδέσω με κάτι στο μυαλό μου, έτσι ώστε να βγάλω ένα συμπέρασμα. Και το γεγονός βέβαια ότι κάθε φορά που έκανες save, εκεί ήταν δηλαδή το τρελό, κάθε φορά που έκανες save, οι εχθροί επανεμφανίζονταν έτσι ώστε να μπορέσεις να ανεβάσεις τα στατιστικά σου. Αυτό ήταν το τρελό μέσα σε εισαγωγικά της υπόθεσης, το οποίο δεν το είχα ξαναζήσει σε κανένα παιχνίδι μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν, το Φεβρουάριο, μετά από αυτό το demo, το οποίο προσπαθούσα, έχανα συνέχεια όμως, παρόλα αυτά μου άρεσε η όλη κουλτούρα η οποία έδινε η ατμόσφαιρα το παιχνίδι αυτό. Και δεν μιλάω για το πώς είναι εικαστικά το παιχνίδι, δηλαδή δεν μιλάω για το ότι είναι έτσι σκοτεινό. Η αλήθεια είναι ότι τα σκοτεινά παιχνίδια δεν μου αρέσουν. Δεν είμαι φαν των σκοτεινών παιχνιδιών. Μου αρέσουν πιο πολύ τα παιχνίδια με χρώματα, γιατί έτσι έχω μάθει και από μικρός. Αυτό σημαίνει ότι για μένα ήταν δύο φορές πιο δύσκολο να μπορέσω να παίξω ένα τέτοιο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, η όλη κουλτούρα η οποία υπήρχε και το όλο υπόβαθρο, αυτό που λένε το lore, η ιστορία τέλος πάντων, πίσω από το παιχνίδι, με έκανε να θέλω να το παίξω για κάποιο λόγο. Αφήνοντας στην άκρη το εικαστικό κομμάτι και μπαίνοντας ουσιαστικά στο gameplay του, γιατί εκεί εστίασα, το πόσο αυτό το παιχνίδι είναι αυτό που λέμε challenging, το πόσο θέλεις, προσπαθείς τέλος πάντων να το βγάλεις. Και το άλλο το οποίο εστίασα ήταν αν θα έχω την υπομονή, την επιμονή να μπορέσω να βγάλω ένα τέτοιο παιχνίδι, να το τερματίσω. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσα να το... Μου φαινόταν υπερβολικά δύσκολο στην αρχή, ειδικά στην αρχή παιδιά. Και να μπούμε σιγά σιγά έτσι στο παιχνίδι. Νομίζω τα εισαγωγικά αυτά ήταν αρκετά. Απλά να αναφέρω ότι μπορεί κάποιοι να αναρωτιέστε γιατί ρε Στεφάνη δεν είχες παίξει το Dark Souls πριν ας πούμε βγει το Neo. Ήταν και εκείνο σκοτεινό. Εκείνο δεν μου άρεσε, δεν μου άρεσε, δεν μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσε, απλά δεν είχε να κάνει με το σκηνικό της Ιαπωνίας. Που τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι το Νίο έχει μια ιστορία η οποία διαδραματίζεται μερικές εκατοντάδες χρόνια πριν και δεν βασίζεται πάνω σε μια ιστορία την οποία έγραψε πριν από 10 χρόνια κάποιος, μια ιστορία φαντασία να το πω έτσι. Εδώ μιλάμε για κάποια στοιχεία τα οποία υπάρχουν μες στο παιχνίδι και μέσα από τα στοιχεία αυτά μπορείς να μάθεις πράγματα τα οποία είναι έτσι όπως είναι έτσι όπως τα βλέπεις μες στο παιχνίδι εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Δηλαδή στηρίζεται πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι στην ιστορία που υπάρχει από πίσω και στην ιστορία βέβαια των σαμουράι, γιατί αυτό προσπαθεί να περάσει, άσχετα εάν μέσα στο παιχνίδι μπορείς να δημιουργήσεις και να ακολουθήσεις ένα διαφορετικό μονοπάτι και να χτίσεις τον χαρακτήρα σου με διαφορετικά στοιχεία. Ουσιαστικά αυτό που θέλει, αυτό που ήταν η σκέψη τέλος πάντων των developers, ήταν να δημιουργήσουν ένα παιχνίδι παρόμοιο των Dark Souls, παρόμοιο τέτοιων, με αυτή την τεχνική, με αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το πώς παίζεται δηλαδή, το gameplay του. Και μετά από αρκετές ώρες έτσι στην αρχή, γιατί δυσκολεύτηκα πάρα πολύ στην αρχή, μα πάρα πολύ, για να μπορέσω να καταλάβω τι γίνεται,
πώς συνδέονται όλα τα αντικείμενα μέσα στο παιχνίδι, γιατί φοράμε, γιατί παίρνουμε εκείνο το σπαθί, γιατί παίρνουμε τα διπλά σπαθιά, γιατί παίρνουμε το κοντάρι, γιατί να πάρουμε τα κουσαριγκάμα. Όλα αυτά λοιπόν, νομίζω ότι ο κάθε παίκτης που θα παίξει αυτό το παιχνίδι είναι και το πρώτο στοιχείο το οποίο θα, να πω έτσι, θα βάλει ως πρωταρχικό έτσι στόχο. Δηλαδή, αντίστοιχα, το όπλο, βασικά έτσι θέλει να το περάσει και το παιχνίδι, γιατί στην αρχή διαλέγεις ένα όπλο. Το όπλο λοιπόν το οποίο θα διαλέξεις μέσα στο παιχνίδι, στην αρχή του παιχνιδιού, το όπλο που θα διαλέξεις, βάσει αυτού του όπλου θα ακολουθήσεις ένα μονοπάτι. Και τι θέλω να πω με αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι διαφορετικά θα χτίσεις ένα χαρακτήρα εάν διαλέξεις ένα σπαθί, διαφορετικά αν διαλέξεις τα διπλά σπαθιά, διαφορετικά τα κουσαριγκάμα, και διαφορετικά χαρακτηριστικά θα έχει κάποιος ο οποίος θα πάρει ένα axe, ένα τσεκούρι έτσι τέλος πάντων, και θα αρχίσει να χτυπάει τους αντιπάλους του. Αντίστοιχα δηλαδή, το όπλο το οποίο θα διαλέξεις θα σε βοηθήσει να χτίσεις τον χαρακτήρα σου. Επίσης κάτι σημαντικό είναι ότι δεν μπορείς να πάρεις ένα όπλο το οποίο είναι αρχικά τέλος πάντων, να πάρεις ένα όπλο από πολύ νωρίς και να πας να βγάλεις όλο το παιχνίδι με αυτό το όπλο. Πρέπει σιγά σιγά να ανεβαίνεις level. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα το να πάρεις ένα όπλο από την αρχή, να βρεις τυχαία τέλος πάντων κάπου. Πρέπει αναγκαστικά να πας σκαλάκι-σκαλάκι, πράγμα το οποίο το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για το gameplay. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το gameplay και το πώς κινείσαι μέσα στο παιχνίδι. Υπάρχουν λοιπόν δύο στοιχεία τα οποία πρέπει να λάβετε υπόψη σας. Το ένα είναι ότι πρέπει, για να παίξετε αυτό το παιχνίδι, να ξέρετε αγγλικά, παιδιά. Εάν δεν ξέρετε αγγλικά, αυτό το παιχνίδι είναι ακόμα πιο χαοτικό. Και αυτό θα φανεί όταν θα προχωρήσετε το παιχνίδι. Στην αρχή μπορεί να βγάζετε λίγο έτσι άκρη, αλλά αργότερα πρέπει να πάτε σε κάθε σημείο έτσι μέσα στα options του παιχνιδιού και στις επιλογές που έχει, και να μπορέσετε μέσα εκεί να χρησιμοποιήσετε κάποιο χαρακτηριστικό του παιχνιδιού. Σε κάποιο σημείο. Και για να το κάνετε αυτό, πρέπει να καταλαβαίνετε τι παίρνετε, πρέπει να καταλαβαίνετε τι σημαίνει να ανεβάζεις το strength, τι σημαίνει να ανεβάζεις το stamina, τι σημαίνει να ανεβάζεις το spirit σου. Όλα αυτά λοιπόν δένουνε μεταξύ τους, δένουνε, και πρέπει να τα βάλεις σε μια σειρά έτσι ώστε να μπορέσεις να πας παρακάτω. Εάν πηγαίνεις αυτό που λέμε κουτουρού, δεν θα βγάλεις άκρη, παιδιά, δεν θα μπορείς να βγάλεις το παιχνίδι αυτό. Και βέβαια το άλλο είναι ότι μπορεί κάποιος να ξεκινήσει να παίζει αυτό το παιχνίδι και να τα αφήσει εκεί, στην αρχή. Το επόμενο βήμα δεν είναι να παίξει παρακάτω. Το επόμενο βήμα είναι ή θα το αρχίσεις και θα το σταματήσεις, ή παιδιά θα το τελειώσεις. Το παιχνίδι γίνεται τόσο εθιστικό κατά τη διάρκεια που σε κάνει να θέλεις να το παίξεις και να το ξαναπαίξεις και να το ξαναπαίξεις. Όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχει μέσα αυτό το παιχνίδι θα σας κάνουν να θέλετε να συνεχίσετε την ιστορία, όχι τόσο και εδώ λίγο να το γυρίσουμε και να πούμε λίγα πράγματα για την ιστορία, γιατί πολλοί δίνουν σημασία σε ένα παιχνίδι στο τι σημαίνει και πώς κινείται η ιστορία. Δηλαδή αυτό έχουν συνηθίσει περισσότεροι. Σε τέτοια παιχνίδια όμως, όπως είναι το Neo, όπως είναι και το Dark Souls, την ιστορία, παιδιά, δεν θα μπορέσετε να την καταλάβετε τόσο απλά. Διότι η ιστορία περνάει από διάφορα έτσι σημεία της Ιαπωνίας,
τα οποία υπάρχουν στην πραγματικότητα ουσιαστικά. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο μου αρέσει σε σχέση με το στοιχείο της φαντασίας. Μπορείς να πας δηλαδή κάποια στιγμή στην Ιαπωνία να βρεις τέλος πάντων τα συγκεκριμένα σημεία και να κάνεις μια βόλτα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να ψάξετε από μόνοι σας το πώς δένει η ιστορία και το τι είναι όλα αυτά τα οποία λέγονται μέσα στο παιχνίδι όσον αφορά την ιστορία. Δεν δένουν δηλαδή μέσα όλα αυτά που γίνονται. Δεν δένονται. Εμείς έχουμε έναν σαμουράι ο οποίος έχει έρθει από την Ευρώπη, έτσι λέει η ιστορία, τον Βίλιαμ, ο οποίος ήταν ο πρώτος από ό,τι λένε οι περιγραφές σαμουράι, ο οποίος εμφανίστηκε στην Ιαπωνία. Και αργότερα λοιπόν μπήκε σε ένα από τα κλάν εκείνης της εποχής, γιατί φανταστείτε ότι υπήρχαν κάποιες ομάδες εκείνης της εποχής από πριν ακόμα έρθει η εποχή των Σογκούν. Ήταν χωρισμένοι όλη η Ιαπωνία σε διάφορες έτσι regions και διάφορες ομάδες σαμουράι μέσα σε αυτά τα regions. Αυτός λοιπόν ο σαμουράι προσπαθεί να ενσωματωθεί με τους Ιάπωνες και ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να μπορέσετε να σκοτώσετε έναν αλχημιστή ο οποίος έχει πάρει το λεγόμενο Amrita, όπου είναι το θεϊκό ποτό, έτσι να το πούμε, της Ιαπωνίας, και έχει πάρει λοιπόν όλο αυτό το θεϊκό ποτό και το έχει στην κατοχή του και δημιουργεί και δικές του καταστάσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας. Όλο αυτό λοιπόν το σκηνικό προσπαθείτε εσείς να το αποτρέψετε και στο τέλος να το σκοτώσετε. Αυτός είναι ο σκοπός σας. Πάντα τελευταία στιγμή ξεφεύγει αυτός, ξέρετε, δημιουργεί διάφορες καταστάσεις, δημιουργεί διάφορα έτσι τέρατα τα οποία θα αντιμετωπίσετε λόγω των αλχημιών που κάνει με το Amrita. Όλα αυτά λοιπόν και όλοι αυτοί οι εχθροί οι οποίοι θα αντιμετωπίσετε, οι οποίοι ουσιαστικά οι εχθροί είναι αρκετά έτσι σωστά δομημένοι, αν και μετά από ένα σημείο και μετά αρχίζουν έτσι ξανά να επανεμφανίζονται οι ίδιοι και οι ίδιοι, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετοί. Θα μπορούσαν να ήταν και περισσότεροι. Ίσως κάποιοι επανεμφανίζονται με διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετικές δυνάμεις, αλλά είναι ουσιαστικά έτσι όπως τους βλέπετε είναι οι ίδιοι, απλά αλλάζουν λίγο τα χαρακτηριστικά τους. Υπάρχουν λοιπόν οι εχθροί, όπου ο κάθε εχθρός πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον κατάλληλο τρόπο και ο κάθε εχθρός πρέπει να πώς να το πω έτσι, να χτυπηθεί σωστά. Κάποιες φορές ακόμα και σε συγκεκριμένα σημεία, έτσι ώστε να μπορέσετε να τον κατεβάσετε και να τον χτυπήσετε. Και ουσιαστικά αυτό γίνεται πιο πολύ στα μεγάλα έτσι τέρατα, τα οποία αντιμετωπίσετε, και στα bosses, όπου τα bosses πρέπει να πω ότι ειδικά τα πρώτα μου φάνηκαν πάρα πολύ δύσκολα. Έπαιζα επί ώρες για να μπορέσω να βγάλω ένα boss. Μερικές φορές με έπαιρνε και ολόκληρη εβδομάδα να συνεχόμενα για να μπορέσω να μάθω το μοτίβο, το πώς κινείται και το πώς χρησιμοποιείται ως πάνω τις δυνάμεις του, γιατί ενδιάμεσα καθώς κατεβαίνει η ενέργειά του αυτός κάποιοι αρχίζουν και αλλάζουν οι εχθροί, έτσι αρχίζουν και αλλάζουν το μοτίβο τους για να σε μπερδέψουν. Και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να σταθείτε, πρέπει να καταλάβετε τι πρέπει να χρησιμοποιήσετε,
μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο όπλο, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη στάση, γιατί υπάρχουν τρεις στάσεις στο συγκεκριμένο παιχνίδι του σώματος. Μπορούμε λοιπόν να κρατάμε το σπαθί των σαμουράι, το κατάνα τέλος πάντων, να το κρατάμε είτε από ψηλά, είτε χαμηλά, είτε πολύ χαμηλά κάτω, έτσι ώστε αντίστοιχα, εγώ αυτό που έκανα ήταν αναλόγως το ύψος του εχθρού, άλλαζα και το stance, άλλαζα και τη στάση μου, έτσι ώστε να μπορέσω να τους χτυπήσω αντίστοιχα. Δηλαδή υπήρχαν κάποιοι εχθροί οι οποίοι πήγαιναν χαμηλά, εκείνους έπρεπε να κατεβάσω το όπλο μου κάτω, έτσι ώστε να μπορέσω να τους χτυπήσω καλύτερα. Αυτό είναι ένα ακόμα σημείο το οποίο πρέπει να σταθείτε και μπορείς ουσιαστικά σε κάποια σημεία να χρησιμοποιήσεις πολλές μαζί, δηλαδή να αλλάζεις κατά τη διάρκεια της μάχης έτσι ώστε να μπερδεύεις και τον εχθρό για να μην μπορεί να σε αντικρούσει. Βέβαια πολύ σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσετε σε όλα αυτά, να μάθετε να χρησιμοποιήσετε το parry, δηλαδή το counter attack, όταν χτυπάει ο άλλος να μπορείτε να τον αποκρούετε και να τον κάνετε στην άκρη και να το χτυπάτε. Αυτό μου φάνηκε εμένα πολύ δύσκολο, το οποίο μέσα στο παιχνίδι δεν χρησιμοποίησα σχεδόν καθόλου. Χρησιμοποίησα άλλες τεχνικές, ανέβασα πιο πολύ το magic, έπαιξα πιο πολύ με τα talisman, τα μενταγιόν, τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις έτσι ώστε να ανεβάσεις την ενέργειά σου, να βάλεις φωτιά στο σπαθί σου και να χτυπήσεις τον αντίπαλο. Όλα αυτά τέλος πάντων θα τα δείτε μέσα στο παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο, παιδιά, πραγματικά θέλει υπομονή, έτσι, αλλά από την άλλη είναι αυτό που λέμε και value for money. Τώρα βέβαια κάποιοι οι οποίοι δεν είναι του στυλ τους αυτά τα παιχνίδια, όπως δεν ήταν και το δικό μου, ποτέ δεν είχα παίξει τέτοιο παιχνίδι, μπορεί να μην σου αρέσει καθόλου. Εντάξει, κατανοητό αυτό. Τώρα, αν έστω έχετε και μία μικρή έτσι αγάπη για την Ιαπωνία, να το πω έτσι, εγώ λέω να το δοκιμάσετε αργότερα όταν πέσει η τιμή του. Βέβαια, να πούμε ότι το παιχνίδι είναι 18+, έτσι, πάνω από 18, για να παίξετε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Άρα, όσοι είστε μικρότεροι, καλό είναι, παιδιά, ναι, θα το πω έτσι, να μην ασχοληθείτε καθόλου. Γιατί νομίζω ότι για να παίξεις ένα τέτοιο παιχνίδι, πρέπει τουλάχιστον να είσαι πάνω από 18. Δεν νομίζω ότι... Εκτός του ότι μπορεί κάποιος να το παίξει, κάποιος μικρός μπορεί να το παίξει και να το βγάλει, απλά δεν θα καταλάβει και δεν θα νιώσει όλο αυτό το υπόβαθρο το οποίο υπάρχει πίσω από το παιχνίδι. Μπορεί να το παίξει σαν το παιχνίδι και να το βγάλει, βέβαια δεν θα το συνιστούσα ούτε έτσι, αλλά νομίζω ότι δεν θα καταλάβετε οι μικρότεροι τι σημαίνει, τι υπόβαθρο υπάρχει πίσω από αυτό το παιχνίδι και κάποια πράγματα τα οποία μπορείτε να μάθετε πέρα και πάνω από το παιχνίδι, έτσι. Είναι κάποια πράγματα τα οποία απορρέουν μέσα από το παιχνίδι και μπορείτε να τα μάθετε. Και αυτό είναι για μένα το σημαντικότερο κομμάτι σε αυτό το παιχνίδι, αλλά θα το αφήσω εδώ πέρα, θα μιλήσω λίγο παρακάτω και θα πάμε λίγο στη μουσική και τα ηχητικά εφέ. Η μουσική και τα ηχητικά εφέ, όσον αφορά τα ηχητικά εφέ, είναι πολύ καλά. Γενικότερα υπάρχει έτσι πολύ σωστή δομή στα ηχητικά εφέ. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Δηλαδή όλα είναι τέλεια, θα έλεγα, σε αυτό το τομέα. Στη μουσική όμως, η μουσική νομίζω ότι αυτό έτσι που κάνανε, πιστεύω ότι πήγανε να δώσουν ένα άλλο ύφος, πιο ευρωπαϊκό στη μουσική του Νίου. Ενώ θα μπορούσαν να τον ντύσουν έτσι πιο ιαπωνικά,
Και το κάνανε αυτό πιστεύω γιατί θέλανε να πουλήσουν και στην Ευρώπη αυτό το παιχνίδι. Εκεί λίγο τα χαλάει. Η μουσική δεν είναι αυτό που λέμε πραγματικά αυτό το παιχνίδι έχει μία πάρα πολύ καλή μουσική. Το Νίο έχει μία καλή μουσική. Εκτός από κάποια συγκεκριμένα σημεία, το Νίο έχει μία καλή μουσική. Δεν είναι ούτε πολύ καλή και ούτε πάρα πολύ καλή. Έτσι. Είναι μία καλή μουσική. Τώρα δεν ξέρω πόσο ενδιαφέρεστε για τη μουσική για αυτά, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα έπαιρνα, ας πούμε, το CD τους για να ακούσω τη μουσική. Να κάτσω να ακούσω μόνο τη μουσική, σε αντίθεση με το Final Fantasy 15, όπου έχω ακούσει όλα τα κομμάτια μέσα από το Final Fantasy 15, γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ. Βέβαια, αυτά είναι και προσωπικά γούστα, έτσι, αναλόγως το τι γουστάρει ο καθένας. Τώρα, αυτό δεν θέλω να το πω γιατί είναι spoiler, δεν θα το πω. Ειδικά στο τέλος, μου τα χάλασε πάρα πολύ. Ειδικά στο τέλος. Εκεί δηλαδή στο τίτλο τέλους, μετά το σκεφτόμουν, νομίζω ότι μου το χάλασε αρκετά. Τέλος πάντων, το αφήνω. Επίσης πρέπει να αναφέρουμε για τους διαλόγους κάποια πράγματα, γιατί οι διάλογοι είναι στα ιαπωνικά και από κάτω έχει αγγλικούς υπότιτλους. Πάρα πολύ ωραίο αυτό το κομμάτι, δηλαδή σε βάζει μέσα στο σκηνικό, έτσι, στη σκηνή που διαδραματίζεται, στα cutscenes. Γενικά τα ιαπωνικά και καθώς παίζεις το παιχνίδι, υπάρχουν σημεία που σηκώνεις έτσι ψυχές, οι οποίες τραβάς κάποια αμρίτα, τέλος πάντων, τα οποία σου λένε για ποιο λόγο, ας πούμε, έτσι διαδραματίζεται το σκηνικό αυτό και σου δίνουν κάποια στοιχεία τα οποία είναι πέρα και πάνω πάλι από το παιχνίδι. Δηλαδή στοιχεία ηθικής, στοιχεία φιλίας και διάφορα άλλα τέτοια. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα μονοπάτια τα οποία μπορείτε να ακολουθήσετε στο Νίο. Εγώ αυτό το μονοπάτι το οποίο διάλεξα είναι... αυτό που έκανα μάλλον είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν κάθισα, εντάξει αυτό το κάνω πάντα, αλλά δεν κάθισα να δω κάποιο review ή κάποια τέτοιο έτσι να δω τι παίζει με το παιχνίδι. Αυτό που έκανα όμως παράλληλα καθώς έπαιζα το παιχνίδι ήταν να διαβάσω αυτό εδώ το βιβλίο, παιδιά. Αυτό εδώ, το οποίο ονομάζεται το βιβλίο των 5 δαχτυλιδιών. Ο κλασικός οδηγός των σαμουράι για την τέχνη της στρατηγικής. Ο Μιγιαμότο Μουσάσι τέλος πάντων ήταν ένας από τους μεγάλους έτσι πολεμιστές εκείνης της εποχής, ξυφομάχος, πώς να το πω αλλιώς, σαμουράι τέλος πάντων, ο οποίος είχε ένα δικό του τρόπο στρατηγικής και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι εάν δεν κάτσεις να διαβάσεις ένα τέτοιο βιβλίο, όπως είναι αυτό εδώ, θα δεις πάρα πολλά από τα στοιχεία τα οποία έχει μέσα στο ίδιο το παιχνίδι, μέσα στο Νίο. Που σημαίνει τι αυτό? Σημαίνει ότι αυτό που προσπάθησα να κάνω, για να τα συνδέσω με το προηγούμενο που είπα, με το πώς πρέπει να χρησιμοποιήσεις, με ποιο όπλο τέλος πάντων, και ποιο μονοπάτι πρέπει να ακολουθήσεις. Ένα από τα μονοπάτια τα οποία... το μονοπάτι τέλος πάντων που ακολούθησα εγώ έχει να κάνει... βασίζεται πάνω σε αυτό το βιβλίο, παιδιά. Δημιουργείς δηλαδή ένα δικό σου μονοπάτι πάνω σε αυτό το βιβλίο και ουσιαστικά χρησιμοποίησα το ένα σπαθί, ούτε τα διπλά. Δηλαδή τα διπλά και όλα τα άλλα τα αντικείμενα τα οποία υπήρχαν μέσα στο παιχνίδι τα χρησιμοποίησα μόνο και μόνο για να βγάλω τα ντότζο τα οποία υπήρχαν, κάποιες αποστολές εκεί. Χρησιμοποιούσα πάντα το ένα σπαθί και αυτό που προσπαθούσα να κάνω είναι να προσπαθήσω τέλος πάντων να εφαρμόσω ένα ρητό το οποίο υπάρχει μέσα σε αυτό το βιβλίο που έλεγε σημαντικό είναι να κάνεις τα δύο σπαθιά να χτυπάνε σαν ένα. Αυτό λοιπόν μου κίνησε έτσι την περιέργεια και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο
και έχτισα τον χαρακτήρα μου ως σαμουράι και δεν τον έχτισα ως νίντζα, δεν τον έχτισα ως, πώς να το πω έτσι, κάποιον από την Norse Mythology, από Viking, δεν τον έκανα έτσι. Θα μπορούσες μέσα στο παιχνίδι, μπορείς να αλλάξεις το χαρακτήρα σου και να τον κάνεις νίντζα, να τον κάνεις σαμουράι, να τον κάνεις ό,τι άλλο θες. Ωραία, δηλαδή θέλω να πω, να τον κάνεις πιο γρήγορο από ένα σαμουράι. Εγώ ας πούμε, το σαμουράι τον οποίο έφτιαξα δεν του κατέβασα ποτέ, δεν τον έκανα πολύ γρήγορο, ποτέ. Ποτέ όμως, και αυτό ήταν, και αυτό έκανε το παιχνίδι ακόμα πιο δύσκολο. Πρέπει να το πω αυτό, γιατί είναι, πώς να το πω, είναι λίγο πέρα από το παιχνίδι αυτό το πράγμα, είναι πάνω από το παιχνίδι και είναι μια φιλοσοφία, δηλαδή θα πεις, εγώ θα το κάνω σαμουράι, οι σαμουράι δεν ήταν γρήγοροι. Οι σαμουράι ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ήθος σε έναν άλλο, σε μια άλλη εποχή τέλος πάντων. Ζούσαν διαφορετικά, έδιναν τη ζωή τους για άλλα πράγματα, για ηθικές έτσι, αρχές, όπου έχουν χαθεί στις μέρες μας. Και αυτό το βιβλίο και το παιχνίδι τα υπενθυμίζει, βέβαια τα υπενθυμίζει εάν μπορέσεις να τα καταλάβεις. Εάν δεν τα έχεις καταλάβει, απλά θα παίξεις το παιχνίδι και θα πεις αυτό είναι ένα ωραίο παιχνίδι και μέχρι εκεί μου άρεσε, γιατί μου άρεσε, ξέρω εγώ, μου αρέσουν αυτά τα παιχνίδια τέτοιου είδους. Αλλά ξαναλέω ότι εγώ όταν παίζω ένα παιχνίδι δεν κάθομαι να... δεν κάθομαι έτσι να, να μείνω, δεν μένω μάλλον στο κομμάτι του gameplay, των γραφικών και της μουσικής και όλα αυτά. Και μια που είπαμε κομμάτι γραφικών, αυτό εδώ το βιβλίο, όποιος θέλει παιδιά μπορεί να το τσεκάρει, το βιβλίο των 5 δαχτυλιδιών είναι ένα πολύ φθηνό βιβλίο, γύρω στα 10 ευρώ θα το βρείτε. Και μέσα από εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας μονοπάτι, να διαβάσετε κάποια πράγματα, να μάθετε κάποια πράγματα και κάποια αυτά τα πράγματα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και στην πραγματική σας ζωή. Ωραία. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι των γραφικών, τα γραφικά στο παιχνίδι είναι αρκετά καλά, θυμίζουν PS3 Plus, να το πω έτσι, PS3 Pro γραφικά, δεν είναι γραφικά PS4, είναι καθαρά τα γραφικά. Αλλά δεν είναι αυτό που λέμε, ειδικά στα cutscenes, τα γραφικά είναι υπέροχα. Αλλά μέσα στο παιχνίδι, κάποια textures θα δείτε ότι δεν είναι τόσο, τόσο καθαρά όπως είναι στα παιχνίδια του The Last of Us, στα παιχνίδια, όχι του The Last of Us, αλλά δεν είναι γραφικά Uncharted, okay? Δεν είναι αυτά τα γραφικά. Βέβαια, δεν θα μπορούσε να ήταν αυτά τα γραφικά, γιατί η μηχανή αυτή, το παιχνίδι φτιάχνεται πριν από πάρα πολλά, ξεκίνησε να φτιάχνεται πριν από πάρα πολλά χρόνια, γύρω στα 10 χρόνια. Και γι' αυτό και η μηχανή έχει αλλάξει και έχει μείνει λίγο έτσι στο παρελθόν. Εκείνο το παρελθόν, δηλαδή σε φάση όπου γυρνάει η κάμερα και υπάρχουν transparent αντικείμενα, καθώς γυρνάει η κάμερα και μπροστά σου αν υπάρχει κάτι γίνεται transparent. Δηλαδή αυτό το πράγμα είχαμε καιρό να το δούμε σε παιχνίδι, δηλαδή ναι, δεν το έχουμε, έχω καιρό να το δω αυτό το πράγμα. Παρόλα αυτά, όλα τα υπόλοιπα και το υπόβαθρο το οποίο υπάρχει σε αυτό εδώ το παιχνίδι, το Neo, έτσι, νομίζω ότι δίνουν μια διαφορετική ουσία στο τι σημαίνει το 2017 να βγάζεις ένα παιχνίδι σαν και αυτό, έτσι, είναι πολύ δύσκολο και να σημαίνει τόσα πολλά. Πολύ δύσκολο. Το PS4, ακόμα μια φορά, ένα αποκλειστικό παιχνίδι στο PS4, δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Το PS4, ακόμα μια φορά, πέτυχε αυτό που λέμε jackpot. Η Team Ninja, η θρυλική Team Ninja, έκανε αυτή τη διαφορά. Ξαναλέω, μπορεί κάποιοι από εσάς να το συγκρίνετε με κάποια από τα προηγούμενα παιχνίδια. Εγώ αυτά τα παιχνίδια δεν τα έχω παίξει, άρα για μένα ήταν ακόμα πιο μοναδική η εμπειρία.
Υπάρχουν, έχεις τη δυνατότητα να παίξεις online, μπορείς να παίξεις έως δύο παίκτες online, player versus player, δηλαδή να μάχεσαι με κάποιον άλλον. Επίσης μπορείς κάποιες από τις πίστες να μπορείς να καλέσεις κάποιον και να τις παίξετε μαζί, για να δυσκολευτείτε. Βέβαια αυτό δεν το έκανα ποτέ, γιατί ήθελα να παίξω το παιχνίδι και να το τερματίσω μόνος μου. Πράγμα το οποίο το κάνει ακόμα πιο δύσκολο αυτό, έτσι. Γιατί υπήρχαν άτομα τα οποία παίρνανε, καλούσανε κάποιον ο οποίος ήταν πολύ παραπάνω level από το συγκεκριμένο σημείο και καθόντουσαν και τον βλέπανε πως σκότωνε τους αντιπάλους. Αυτό δεν σημαίνει κάτι για μένα, απλά ότι περνάω καλά. Αυτό. Βέβαια το παιχνίδι αυτό, λίγες είναι οι φορές όπου περάσαμε καλά σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά δεν συγκρίνεται η ευχαρίστηση η οποία σου δίνει όταν μπορείς και πας και βγάζεις ένα boss και προχωράς παρακάτω, παιδιά. Αυτή η ευχαρίστηση δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο παιχνίδι. Πρέπει να πούμε ότι το παιχνίδι έχει δημιουργηθεί και για το PS4 Pro, που σημαίνει ότι τα γραφικά του είναι έτσι και το frame rate του, γιατί είναι στα 60 frames το frame rate στο PS4 Pro. Μπορείς να το διαλέξεις βασικά και στο PS4. Μπορείς να διαλέξεις είτε σταθερό frame rate είτε 1080p γραφικά. Ένα από τα δύο. Εγώ θα προτιμήσω το frame rate. Δηλαδή καλύτερα να πέσει η ανάλυση και να παίξεις με 60 fps. Είναι πολύ πιο σημαντικό γιατί βλέπεις καλύτερα. Βλέπεις καλύτερα αυτά που κάνεις. Νομίζω ότι έχουμε πει αρκετά πράγματα για το παιχνίδι. Πρέπει να ξεπεράσετε τον εαυτό σας για να μπορέσετε να παίξετε αυτό το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι αυτή. Και η δυσκολία αυτού του παιχνιδιού δεν είναι στάνταρ, γιατί έχει να κάνει με αυτόν που παίζει. Εάν αυτός που παίζει κάτσει και ασχοληθεί παραπάνω και δει κάποια πράγματα, θα το βγάλει πιο εύκολα το παιχνίδι. Εάν δεν μπορεί να ασχοληθεί και δεν ξέρει, ας πούμε, τα αγγλικά για να μπορέσει να καταλάβει κάποια πράγματα, αυτό το παιχνίδι θα γίνει ακόμα πιο δύσκολο. Έτσι. Μακάρι και πόσο σημαντικό είναι για αυτά τα συγκεκριμένα παιχνίδια να υπάρχουν ελληνικοί υπότιτλοι, παιδιά. Νομίζω ότι όχι τόσο για την ιστορία εδώ πέρα, έτσι. Απλά για τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού. Πρέπει να καταλάβεις τα χαρακτηριστικά. Δεν είναι δύσκολο και δεν υπάρχει και πουθενά να βρεις ελληνικό gameplay έτσι ώστε να καταλάβεις τι γίνεται, εκτός από το δικό μας το κανάλι, το οποίο έχω φτιάξει ξεχωριστή λίστα, έτσι, θα τη βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο, όπου είναι όλα τα επεισόδια, όλα τα επεισόδια. Τώρα σκέφτομαι να κάνω και ένα ξεχωριστό που θα είναι όλα τα bosses μαζί, για να βλέπετε πώς μπορείτε να τα τελειώσετε. Το παιχνίδι εν κατακλείδη, νομίζω ότι αξίζει τα λεφτά του, πάρα πολύ αξίζει τα λεφτά του. Είναι ένα μοναδικό παιχνίδι, ένα από τα πιο ωραία παιχνίδια στο PlayStation 4, όσο και αν κάποιοι δεν τα μπορούνε, παιδιά, αυτό το παιχνίδι, βγάζουμε αυτό το πράγμα στην άκρη. Το καταλαβαίνω, το καθένας έχει το δικό του γούστο, αλλά αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Για κάποιους από εσάς θα το βάλετε πολύ ψηλά στη λίστα σας. Κάποιοι από εσάς θα το αφήσετε στην άκρη και δεν θα θέλετε να το βλέπετε. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Ή θα το παίξεις μέχρι το τέλος ή θα το αφήσεις στην αρχή. Δεν πρόκειται να κάτσεις, πρέπει να αντέξεις, έτσι. Μετά λοιπόν από 150 και ώρες, γιατί τόσο νομίζω έχω παίξει, κάπου εκεί, μπορεί και παραπάνω, νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι είναι καταπληκτικό και να αναφέρω 2-3 πράγματα και για το DLC του, όπου
Σε πηγαίνει έτσι, ονομάζεται The Dragon of the North και σε πηγαίνει έτσι στην Ιαπωνία, στα βουνά της Ιαπωνίας, τέλος πάντων, στα ορεινά μέρη του, μέρη της Ιαπωνίας, όπου βλέπετε πολύ ωραία τοπία, υπάρχουν 2-3 έτσι καινούργιοι εχθροί όπου θα αντιμετωπίσετε. Δεν διαρκεί τόσο πολύ όσο τα προηγούμενα επεισόδια, σίγουρα όσο το κανονικό παιχνίδι. Είναι ένα update γύρω στα 6GB για όσους θέλουν. Βέβαια αυτό είναι το δεύτερο DLC το οποίο βγάζουν, επιπληρωμή, και βγαίνει ένα ακόμα είναι να βγει. Αυτό είναι λοιπόν ένα καινούριο region, όπου υπάρχουν γύρω στις 7-8 πίστες που θα παίξετε. 2-3 main mission νομίζω και 7-8 πίστες όπου μπορείτε να παίξετε και να βγάλετε σαν sub-missions. Μπορείτε να πάρετε πάρα πολλά όπλα, έχουν βάλει, το κάθε όπλο έχει διαφορετική έτσι διαφορετικά χαρακτηριστικά, μπορείτε να πάρετε ένα χαρακτηριστικό να το πάτε από το ένα όπλο στο άλλο. Τρελά πράγματα μπορούν να γίνουν και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε ότι αυτό το παιχνίδι δεν είναι για όλους. Okay. Θα το καταλάβετε μόνο εάν το δοκιμάσετε, παιδιά. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Εάν το δείτε κάπου, έστω για 1-2 λεπτά, μπορεί να σας παρασύρει. Προσέξτε. Ή αν διαβάσετε κάποιο review, μπορεί να σας παρασύρει. Θα πρέπει να το δοκιμάσετε αυτό το παιχνίδι. Δεν υπάρχει άλλο μονοπάτι να διαλέξετε και ξαναλέω, είναι ωραίο να μαθαίνεις μέσα από τα παιχνίδια και όχι απλά να τα παίζεις. Λοιπόν, τώρα αν ξέχασα κάτι δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Για μένα είπα είναι από τα πιο σημαντικά παιχνίδια και το DLC του, εάν σας άρεσε το κανονικό παιχνίδι, πιστεύω ότι θα πάρετε και το DLC για να παίξετε και αυτές τις πίστες και να κάνετε ακόμα περισσότερες βόλτες στις ορεινές περιοχές της Ιαπωνίας. Υπάρχουν λοιπόν κάποια, έτσι και θα κλείσω με αυτό, υπάρχουν κάποιες έτσι διδαχές τις οποίες μπορείτε να μάθετε. Και νομίζω μία από αυτές είναι η συγκεκριμένη, η οποία νομίζω ότι μου αρέσει και πιστεύω ότι είναι κάτι διαφορετικό, τέλος πάντων. Μπορεί, λέει, να θυσιάσεις τη ζωή σου, και κλείνω με αυτό, αλλά πρέπει πάντα να θυσιάζεις την τιμή σου. Και κλείνω με αυτό. Πρέπει λοιπόν εκείνη την εποχή, τουλάχιστον αυτά κάνανε, αυτά προσπαθούσαν να περάσουν στον κόσμο. Άλλες εποχές όπου δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που ζούμε σήμερα και αυτά που βιώνουμε σήμερα. Λοιπόν, κάπου εδώ το κλείνω, να πιω και λίγο νεράκι εδώ πέρα, γιατί έχω κουραγιάσει. Ωραίο και το νείο, αλλά το Uncharted 4 μας βοηθάει να πίνουμε και λίγο νεράκι. Λοιπόν, αυτά, παιδες. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Όσοι γουστάρετε, δείτε τα βίντεο που έχουμε κάνει. Ολόκληρη λίστα, γύρω στα 67-68 επεισόδια έχουν βγει. Και καλό κουράγιο σε όσους αποφασίσετε να το παίξετε αυτό το παιχνίδι. Και νομίζω ότι αφού μπήκα σε αυτό το τρυπάκι, θα συνεχίσουμε με αρκετά έτσι παιχνιδάκια παρόμοια. Προς το παρόν όμως θα πάμε να παίξουμε το Zelda και να το συνεχίσουμε και αυτό, γιατί θέλω πολύ να το τελειώσω. Zelda Breath of the Wild, αυτό έχει σειρά. Λοιπόν, τα λέμε, παιδες. Σας περιμένω στα live stream. Να είστε όλοι καλά. Thumbs up αν σας άρεσε το βίντεο.
Τα λέμε, για χαρά. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Tech With Coffee. Λοιπόν, σήμερα βρισκόμαστε σε άλλο χώρο. Είμαστε σε άλλο χώρο, ναι. Είμαστε σπίτι μου. Στο σπίτι του Άρη. Στο στούντιο μου, θέλω να πω. Πριν ήμασταν στο στούντιο του Στέφανου, τώρα είμαστε στο στούντιο το δικό μου.